Καλησπέρα σας. Εδώ έχω φτιάξει μια αυτόνομη αποθήκη ενέργειας η οποία βασίζεται σε ένα κουτί αποθήκευσης. Η μπαταρία είναι 120 αμπέρ. Επειδή είναι 34 κιλά έχω βάλει ξύλο και πάνω και κάτω, ποδαράκια με ρόδες. Τα έχω βάψει. Αγόρασα σίδερο το οποίο το έχω συνδέσει στην μπαταρία και από το κάτω μέρος και από το πάνω, ώστε όλο το βάρος να είναι η μπαταρία σε περίπτωση μεταφοράς. Λοιπόν, έχω τοποθετήσει ένα γενικό ο οποίος ανοίγει το σύστημα 12 βολτ. Ο inverter μου είναι 3000 watt. Έχω βάλει διάφορους διακόπτες. LED αυτοκινήτου στο κάτω μέρος για να φέγγει το σημείο εδώ. Μετρητή μπαταρίας και βολτ. Βολτόμετρο, αμπερόμετρο. Εδώ μας δείχνει στα 220 βολτ στην οποία έχουμε εδώ την πρίζα. Μας δείχνει πόσα αμπέρ περνάνε σε κάθε συσκευή που λειτουργούμε και πόσα καίει. Ανεμιστήρας και εδώ και δύο πίσω. Από εδώ μπαίνει ο αέρας, από πίσω βγαίνει ο αέρας. Το έχω ρυθμίσει το θερμοστάτη στους 30 βαθμούς, οπότε έχουμε 30 βαθμούς, ξεκινούν να μυστήρια να λειτουργούν. Εδώ έχουμε τα USB. Έχω βάλει και διακοπτάκι ώστε να περνάει το ρεύμα, οπότε θέλουμε να φορτίσουμε κινητά, tablet κτλ. Εδώ έχουμε 12 βολτες πρίζες αυτοκινήτου. Εγώ εδώ συνδέω το ψυγείο μου, mini bar. Έχω τοποθετήσει και ένα προβολέα αν χρειαστεί. Το συγκεκριμένο σύστημα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε κάμπινγκ, σε τροχοβίλα, τροχόσπιτα, σε κάποιο εξοχικό που δεν έχουμε ρεύμα και πολλά άλλα. Εδώ έχω βάλει ρυθμιστής, λοιπόν 12,5 βολτ. Εδώ έχουμε φορτιστή φωτοβολταϊκού. Έχω βάλει ένα γκατζετάκι εδώ πέρα, γραφικό στοιχείο, ότι από εδώ φορτίζει το φωτοβολταϊκό. Έχω τοποθετήσει μια ασφάλεια 30 αμπέρ, επειδή είναι 30 αμπέρ και ο φορτιστής μου. Το βυσματάκι αυτό συνδέω το φωτοβολταϊκό ή τα φωτοβολταϊκά μου στη θύρα και φορτίζει μπαταρία. Έχω φτιάξει και ένα γκατζετάκι για από εδώ φορτίζει από το σπίτι και από το αυτοκίνητο. Άμα έχουμε τους κατάλληλους φορτιστές, αυτόν για το αυτοκίνητο ή αυτόν για το σπίτι. Μόλις συνδέομαι, βλέπουμε αρχίζει να λειτουργεί. 10 αμπέρ είναι ο συγκεκριμένος φωτιστής, 120 αμπέρ η μπαταρία, αλλά υπολογίστε πόσες ώρες χρειάζεται. Άμα χρειάζεται 60 αμπέρ σε 6 ώρες θα φορτίσει. Μας δείχνει και εδώ το ποσοστό αυτός ο φωτιστής συγκεκριμένος. Έχουμε και από εδώ ποσοστά. Στο πίσω μέρος είναι ανεμιστήρες. Το χερούλι έχω φτιάξει, έχω κόψει σίδερα γιατί τα έχω φτιάξει ώστε να το μετακινούμε πιο εύκολα, γιατί είναι 34 κιλά η μπαταρία συν 2-3 κιλά που είναι τα υπόλοιπα, 37 κιλά. Μπορώ να το σηκώσω και από εδώ, αλλά όποιος θέλει να φτιάξει κάτι μικρότερο μπορεί να το φτιάξει μικρότερο κουτί, άμα δεν θέλει πολλά αμπέρ μπαταρίας για το αυτοκίνητό του
και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, μέσα έχουμε μια ασφαλειοθήκη. Όλα περνάνε από εδώ. Από εδώ φορτίζει και από το σπίτι, για το αυτοκίνητο, στο συν και πλην, στα εξωτερικά, και από εκεί είναι συνδεμένα με την μπαταρία. Η μπαταρία το μόνο που έχει είναι να συνδεθεί με την ασφαλειοθήκη και με το διακόπτη, το γενικό που ανοίγει και κλείνει τα πάντα. Ο οποίος γενικός διακόπτης, είπαμε, είναι εδώ. Και από μέσα το συν από τη μία μεριά, το πλην από την άλλη, το συν από τη μία μεριά, το συν από την άλλη μεριά, ανοιγοκλίνει την μπαταρία. Λοιπόν, εδώ ο θερμοστάτης. Βλέπουμε τη σύνδεση που έχει γίνει. Εδώ δεν έχω βάλει ακόμα κάτι. Στο διακοπτάκι, τώρα δεν βλέπω κάτι. Στο πάνω μέρος έχουμε το μαύρο, μαύρο ασφαλειοθήκης, μαύρο συσκευών. Στο κόκκινο το μεσαίο, κόκκινο μόνο συσκευών. Και στο το άλλο, το τελευταίο, το κόκκινο, είναι κόκκινο ασφαλειοθήκης, μπαταρίες δηλαδή. Γι' αυτό έχει τρία. Εδώ βλέπουμε το αμπερόμετρο, βολτόμετρο, ό,τι περνάει από εδώ μας δείχνει τα αμπέρ που περνάνε από τις συσκευές. 3000 W inverter. Μπορεί να σηκώσει όλες τις συσκευές σχεδόν του σπιτιού. Την μπαταρία την έχω δέσει στην ουσία με το σίδερο έξω, όλο το βάρος δηλαδή που παίρνει από την μπαταρία και από το κάτω μέρος. Από εδώ ξεβιδώνει, βιδώνει, άμα θέλουμε να τη βγάλουμε, να βάλουμε άλλη πιο μικρή, ή άμα θέλουμε να βάλουμε LifePod 4, γιατί αυτές είναι φτηνές, είναι με υγρά. Άμα θέλουμε LifePod 4 ή λιθίου, πενταπλάσια τιμή, μισό κουτί χρειάζεται, και αντί για 40 κιλά βάρος, πάμε στα 5-6 κιλά μόνο. Αλλά θέλει πενταπλάσια, εξαπλάσια χρήματα. Όποιος θέλει να φτιάξει κάτι με φορτισμένη μπαταρία. Να έχει μια αυτόνομη αποθήκη ενέργειας, ή όταν κοπεί το ρεύμα, οπουδήποτε, σε κάμπινγκ, σε τροχόσπιτο, μπορεί να φτιάξει ένα τέτοιο ίδιο. Εγώ ένα-ένα τα μάζευα τα υλικά σε προσφορές, από Μπαγκούτ κυρίως ψώνισα. Έχω βάλει και δύο ντίζες, δηλαδή βίδες μεγάλες είναι αυτές, από κάτω μέχρι πάνω, για να κρατάει την μπαταρία, όπως βλέπετε. Και με το σίδερο εδώ, είναι συνδεμένο στο σίδερο πίσω. Και από εδώ φορτίζουμε φωτοβολταϊκό. Το συγκεκριμένο, ας πούμε, είναι αντέχει μέχρι 300 βατ. Εγώ μέχρι 300 βατ 12 πέρ την ώρα, είναι αρκετά καλό. Έχει και θύρες από Banggood, γι' αυτό θύρες USB, άμα θέλουμε να βάλουμε φώτα συσκευές να φορτίσουμε. Από εδώ έχει μια θύρα που φορτίζει, και από εδώ το φωτοβολταϊκό, τέλος πάντων. Από εδώ, σε περίπτωση, το έχω βάλει την ασφάλεια, την είχε δώρο με αυτό. Άμα θέλουμε να κλείσουμε το φωτοβολταϊκό, το έχουμε συνέχεια συνδεμένο, βαριόμαστε να το βγάλουμε, πατάμε το κουμπί, κλείνει η φόρτιση για να μην ζητάθει πολύ η μπαταρία. Αυτά.